Είμαστε εδώ μαζί με τον συνάδελφο που υπέστη το εργατικό ατύχημα. Πρόσωπο με πρόσωπο, με τις συνέπειες της αυθαιρεσίας και των εξοντωτικών συνθήκων εργασίας, επιχείρησαν να φέρουν τη διεύθυνση του ξενοδοχείου, στο οποίο υπέστη βαριά εγκάβματα 22χρονος μάγειρας, τα μέλη του ΠΑΜΕ. Σε παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του ξενοδοχείου, έδωσαν το παρόν τόσο 22χρονος εγκαυματίας, όσο και η μητέρα του, ζητώντας να συναντηθούν με εκπροσώπους της διεύθυνσης, διεκδικώντας την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του θύματος, αλλά και την τήρηση όλων των προϋποθέσεων για την ασφάλισή του. Στο χώρο προκλήθηκε στιγμιαία ένταση, καθώς κανένας εκπρόσωπος του ξενοδοχείου δεν δέχτηκε να μιλήσει με αντιπροσωπεία των συνδικαλιστών. Είστε έτσι χειρίζεστε τους υφισταμενούς σας, αφήνετε να καθαρίσετε την πουγάδα για σας. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν αναγνωρίσει ότι ο συνάδελφος εργαζόταν πράγματι στο ξενοδοχείο. Άρα στην ουσία μιλάμε για μια προσπάθεια συγκάλυψης του συγκεκριμένου περιστατικού. Γι' αυτό και εμείς απαντήσαμε με ένα δυναμικό τρόπο, απαιτώντας από την επιχείρηση να διασφαλίσει πρώτα απ' όλα ότι θα αναλάβει τα έξοδα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το φρικτό ατύχημα σημειώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη. Ο 22χρονος απόφυτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων εργαζόταν στο χώρο της κουζίνας του ξενοδοχείου ως βοηθός μάγειρα. Όταν επιχείρησε να μετακινήσει μια κατσαρόλα με καυτό λάδι, αυτή έπεσε αρχικά πάνω στο χέρι του, ενώ στη συνέχεια υπέστη εγκάβματα από το λάδι στο κεφάλι και το πρόσωπο. Ο 22χρονος που βρισκόταν σε καθεστώς μαύρης εργασίας δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τη διεύθυνση να καλεί ιδιώτη γιατρό και τους συνδικαλιστές να μιλούν για απόπειρα συγκάλυψης. Τρεις ημέρες αργότερα, με φρικτούς πόνους, ο 22χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και εκεί άρχισε να αποκαλύπτεται το εργατικό ατύχημα που προκάλεσε σάλο και αντιδράσεις. Όχι μόνο δεν κάλεσε ασθενοφόρο, προσπαθώντας να αποκρύψει το γεγονός, μιας και τον είχε ανασφάλιστο χωρίς καν να το γνωρίζει ο ίδιος, κάλεσε μόνο το γιατρό του ξενοδοχείου, ο οποίος και αυτός δεν έκανε κάτι ουσιαστικό, και μάλιστα αναγκάστηκε η οικογένειά του να έρθει από μια απομακρυσμένη περιοχή στο Λασίθι και να πρέπει να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Πέρασε ο άνθρωπος τρεις βασανιστικές ώρες μέχρι να πάρει την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική αγωγή. Υπάρχει μια ακραία κατάσταση στις εργασιακές σχέσεις αλλά και στις συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα στον τουριστικό κλάδο. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι πρωταθλητής στα εργατικά ατυχήματα. Παρά το γεγονός ότι Εργατικό Κέντρο και Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων στέκονται στο πλευρό του για να καλυφθούν οι ανάγκες περίθαλψης του 22χρονου, φαίνεται τελικά ότι η διεύθυνση του ξενοδοχείου ανέκρουσε πρίμνα. Και αντί να υποστηρίζει ότι ο 22χρονος δεν εργάστηκε ποτέ εκεί, αναμένεται να καλύψει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της απέναντι στον εγκαυματία. Το Εργατικό Κέντρο στέκεται πλάι σε κάθε εργαζόμενο για να δίνει λύσεις. Σίγουρα αυτός ο άνθρωπος φροντίζουμε να μην μείνει ξεκρέμαστος, εννοείται ότι και το Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο τον στηρίζει. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι να μην επαναληφθούν, να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε, γιατί οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολοι για όλους.